Μιλάμε για τα είδωλα της εποχής μας που έχουμε στήσει στη ζωή μας και τα προσκυνάμε ενώ λεγόμαστε χριστιανοί. Και τα είδωλα αυτά βεβαίως είναι ανύποπτα. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει όταν του πούμε ότι είναι είδωλα, ότι είναι είδωλα. Βέβαια, είναι είδωλα. Αλλά υπάρχουν όμως και πραγματικά είδωλα, δηλαδή πραγματικά εννοώ, και αυτά είναι πραγματικά που λέμε, αλλά εμφανή. Όπως πρώτο Θεός θα πούμε στη συνέχεια ή του χρόνου. Ή του χρόνου. Όταν επί παραδείγματι ζητούμε την επαναφορά της λατρείας των αρχαίων θεών, δεν γυρίζουμε πίσω εις την ειδωλολατρεία. Και όταν αυτή η επαναφορά έχει ήδη γίνει σε κάποιους τομείς, κατά τρόπον σαφή και απτών, δεν επιστρέφουμε λοιπόν πίσω εις αυτήν την ειδωλολατρεία. Αλλά σας είπα, θα μιλήσουμε για αυτήν την ειδωλολατρεία, την εμφανή, ό,τι προλάβουμε φέτος και πρώτα ο Θεός αν ζήσουμε του χρόνου. Τώρα ας δούμε τα στημένα είδωλα μέσα στη ζωή μας. Αυτά που στήρουν οι χριστιανοί και που τα προσκυνούν ανύποπτα. Έχουμε δει μέχρι τώρα δύο είδωλα. Είναι το είδωλο του εγώ και το είδωλο της ευημερίας. Αυτό το φοβερό είδωλο της ευημερίας που είναι ο φοβερότερος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διώκτης του χριστιανισμού. Ο φοβερότερος διώκτης του χριστιανισμού. Η Εκκλησία δεν φοβήθηκε τους γνωστούς διωγμούς. Εφοβήθηκε την ευημερία. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ξεχνά το Θεό. Είναι εκείνο που ακριβώς λέγει στην οδή του ο Μωυσής, το λέγει ο Θεός, ότι ο λαός μου επαχύνθη, επλατύνθη και απελάκτησε. Έφαγε, πάχυνε, πλάτινε, κλώτησε. Πότε κλώτησε ο λαός? Όταν πάχυνε και πλάτινε. Δηλαδή όταν ακριβώς έχει την ευημερία. Βλέπετε ότι είναι φοβερός εχθρός η ευημερία. Δεν θέλω να πω να πεινούμε, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει μία καλή κατανομή, ή καλύτερα χρήση, όχι κατανομή, χρήση των υλικών αγαθών. Όταν ο άνθρωπος ξέρει να εγκρατεύεται, ποτέ δεν στείλει το είδωλο της ευημερίας. Αυτά λέγαμε μέχρι τώρα. Και ερχόμεθα να δούμε, παιδιά, τώρα κάποια στη συνέχεια είδωλα. Χωρίς αυτά βεβαίως που θα πούμε να εξαντλούνται, παίρνουμε απλώς τα κεφαλαιοδεύτερα. Ένα τρίτο είδωλο είναι το είδωλο της γενετησίου επιθυμίας. Αυτό που λέμε σεξ. Αυτό είναι εκείνο που πραγματικά σε όλη τη γη μας και ιδίως εις τα λεγόμενα χριστιανικά κράτη της Δύσεως κάνει θράψη. Βεβαίως πάντα υπήρχε η αμαρτία. Δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρχε η ανηθικότης. Αλλά τώρα η ανηθικότης έγινε επιστήμη. Και προβάλλεται με μία επιστημοφάνεια. Αυτό εννοώ επιστήμη. Δεν είναι πραγματική επιστήμη. Είναι μία επιστημοφάνεια. Είναι ο γνωστός μας φροϊδισμός. Ο Φρόιντ, αυτός ο Γερμανοεβραίος, ο ψυχίατρος, ο οποίος μίλησε δια την λίμπιντο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει όλα του τα προβλήματα, συγγνώμη, όλα του τα προβλήματα πηγάζουν από την λίμπιντο, δηλαδή από την επιθυμία της γενετησίας. Και όλα τα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους αν αυτή η επιθυμία, η γενετησία ικανοποιηθεί. Και όλες οι εκδηλώσεις του πολιτισμού, από τις πιο χαμηλές έως τις πιο υψηλές,
είναι αποτέλεσμα της ή του, όπως θέλετε, λίμπιντο. Αλίμονο θα λέγαμε αν όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του ανθρώπου, όλες οι πνευματικές εκδηλώσεις του ανθρώπου ξεκινούν από την γενετησία περιοχή και σφαίρα, αν είναι δυνατόν. Παρά τα αυτά, ενώ ο φροϊδισμός στην πραγματικότητα είναι ξεπερασμένος, στην ερμηνεία του πολιτισμού που κάνει και στην ερμηνεία του ανθρώπου, όμως ο φροϊδισμός στην πράξη είναι καταξιωμένος. Σήμερα ζούμε αυτόν τον φροϊδισμό και αυτό είναι το φοβερό. Από το νηπιαγωγείο μέχρι στα πιο μεγάλα και σπουδαία και υψηλά πρόσωπα. Ναι, από το νηπιαγωγείο. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο φροϊδικής μοιήσεως σε παιδιά του νηπιαγωγείου. Και επειδή ακριβώς τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν ξέρουν γράμματα, προσέξτε, δεν είναι βιβλίο για μεγάλους που αφορά στα παιδιά, αλλά είναι βιβλίο που αφορά στα παιδιά. Γι' αυτό είναι γραμμένο σε κάθε φύλλο, κάθε σελίδα έχει μία εικόνα και από κάτω έχει μία μόνο φράση, τίποτε άλλο, ώστε το παιδί να μπορεί να διαβάσει αυτό ή αν το διαβάσει κάποιος άλλος, να το καταλάβει από την εικόνα. Ξεκινάει λοιπόν ο φροϊδισμός, δηλαδή το να βγάλουμε τα παιδιά μας στο σφυρί των γενετησίων επιθυμιών, αυτό είναι, από πολύ πολύ ενωρίς. Να υποδείξουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να έχουν τα αγόρια μας να έχουν τις φιλενάδες τους και τα κορίτσια μας να έχουν τους φίλους των. Αυτό ακριβώς ξεκινάει, σας είπα, από το γόρον και αυτού του νηπιαγωγείου. Αλλά και πολλές οικογένειες στην εποχή μας, δυστυχώς χριστιανικές βέβαια, ξεκινούν κάπως έτσι. Όταν η γυναίκα με τον φεμινισμό της βγήκε στο πεζοδρόμιο και ζητά δικαιώματα και λέει ότι το κορμί της η γυναίκα το θεωρεί δικό της και το κάνει ό,τι θέλει. Αυτά γράφτηκαν σε πανό και κυκλοφόρησαν στον δρόμο. Αυτά γράφτηκαν σε τείχους στην Αθήνα. Κάνω το σώμα μου ό,τι το θέλω. Δεν μπορείς να μου πεις εσύ τι θα κάνω εγώ. Το λέγουν τώρα δε αυτό το ίδιο σύνθημα, ότι το κορμί μου μου ανήκει, θα το κάνω ό,τι θέλω, και δια το θέμα των αμβλώσεων, δηλαδή των εκθρώσεων. Σημειώσατε ότι θεωρεί η γυναίκα, η ταλέπορη γυναίκα, αυτό το μεγάλο θύμα αυτών των ειδώλων, θεωρεί ότι το έμβριο είναι δικό της. Το έμβριο είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Απ' τη μάνα δεν παίρνει τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτε έξω από τροφή. Άπαξ η μητέρα έδωσε, άπαξ ο πατέρας έδωσε, το υπόλοιπο από τη στιγμή της συλλήψεως, το υπόλοιπο είναι θέμα διατροφής. Και η μητέρα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διατρέφει το έμβριό της. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με την προσωπικότητά του κάποτε και με τη δική του ομάδα αίματος, που να μην μοιάζει με την ομάδα έμπατος αυτής της ίδιας της μάνας του. Λοιπόν, πώς μπορούν να λέγουν οι φεμινίστριες ότι το κορμί τους τους ανήκει και ότι θα κάνουν την άμβλωση, την έκτρωση, χωρίς να τις εμποδίσει κανένας? Βλέπετε παιδιά, θυμόσαστε, ξέρετε, από την παλιά εποχή στο χώρο της γης Χαναάν, οι λαοί εκείνοι ειδωλολατρικοί πίστευαν στον Βάαλ. Και ο Βάαλ εδέχεται θυσίες. Και μάλιστα ανθρωποθυσίες. Και μάλιστα θυσίες μικρών παιδιών. Συγγνώμη, ο Μολόχ. Ο Μολόχ, ο Θεός Μολόχ. Και ότι
δεν ήταν τίποτα άλλο το άγαλμα του θεού Μολόχ παρά μια καμινάδα που είχε από πάνω μια μορφή ζωοανθρώπινη και από κάτω ήταν ένας φούρνος και μέσα από εκείνη την καμινάδα πετούσαν οι άνθρωποι τα μικρά τους τα παιδιά. Ο Θεός ελέγχει αυτό, γιατί και μερικοί Εβραίοι ειδωλολατρούντες το έκαναν και λέγει ο Θεός εφωνοκτονήθη η γη, δηλαδή έγιναν φόνοι πάνω στη γη με τον τρόπο αυτόν. Εκεί τα μικρά παιδιά μα τα πήγαιναν, τσίριζαν, φώναζαν, έκλαιγαν και τα πετούσαν μέσα στο αναμένο, πυρωμένο εκείνο άγαλμα του θεού Μολόχ θυσία. Είναι κάτι ανάλογο στην εποχή μας, γιατί αν σήμερα κάναμε το ίδιο θα λέγαν οι άνθρωποι πω κάνετε αυτό. Ανάλογο είναι όταν σήμερα κάναμε τις εκτρώσεις με τέτοιες δικαιολογίες. Ακόμη σήμερα θεωρείται ο αγνός άνθρωπος ανώμαλος και αφύσικος. Και για να είσαι, λέγει, ομαλός και φυσικός, πρέπει να έχεις πορνικές περιπέτειες. Είτε άνδρας, είτε γυναίκα. Είτε αγόρι, είτε κορίτσι. Τα σημερινά μεικτά σχολεία άρχισαν να γίνονται... Τι να γίνονται? Δεν έχει κανείς παρά να περάσει από έξω από ένα σχολείο, γυμνάσιο ή λύκειο, την ώρα που σχολά και βλέπει τα παιδιά και ξεχύνονται από μέσα, να ακούσει βέβαια σε μαθητάς ομιλών, και φυσικά δεν σας φέρνω καινούργια πράγματα, να ακούσει τι λέγουν αυτά τα παιδιά. Προπαντός οι κοπέλες λένε λέξεις που όχι απλώς τις λένε αγόρια, τις έλεγαν κάποτε αγόρια, όχι όλα τα αγόρια, αλλά λέξεις που θα τις άκουγε κανείς σε ένα λιμάνι που ξεμπαρκάρουν εκεί ναύτες και υπάρχουν εκεί γύρω στο λιμάνι καταγόγοι αμαρτίας, εκεί θα άκουγε κανείς αυτές τις λέξεις. Και αυτές τις λέξεις σήμερα τις λένε κυρίως μαθήτριες στον δρόμο. Γιατί στήσαμε το είδωλον του σεξ, το είδωλον της γενεθυσίου επιθυμίας. Και επειδή ο σύγχρονος άνθρωπος εθεοποίησε το σεξ, γι' αυτό όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, που κάνει περιγραφή του αρχαίου κόσμου και την κατάστασή του, γι' αυτό επειδή ο άνθρωπος εθεοποίησε το σεξ, ο Θεός, ακούστε, παρέδωκεν αυτούς τους ανθρώπους εις αδόκιμον νουν του μη πιν καθήκοντα. Τους έκανε να έχουν αδόκιμο νου, δηλαδή να σκέπτονται στραβά. Επέτρεψε, παρεχώρησε οι άνθρωποι πια να μην σκέπτονται σωστά και να μην κάνουν εκείνα τα οποία ανήκουν και πρέπουν. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Τους παρέδωκε, λέει, στις ίδιες τους τις επιθυμίες. Τους παρέδωκε στις ίδιες τις ακαθαρσίες τους. Τους παρέδωσε τα σώματα στην ίδια την ατιμία τους, ώστε να ατιμάζονται σε εκείνα που το μυαλό τους παραγάγει ως ακάθαρτα, βρώμικα και άθλια. Όπως είναι, και κάνει περιγραφή ο Απόστολος Παύλος εκεί, περιγραφή, ομή περιγραφή, όπως είναι και στους άνδρες και στις γυναίκες η ομοφιλοφιλία. Κύριοι, δεν θέλετε να μείνετε στα όρια της φύσεως. Δεν θέλετε να κρατήσετε την αγνότητα και την εγκράτεια. Μου στήσατε το είδωλον του σεξ. Λοιπόν, θα φτάσετε εκεί. Και σήμερα οι άνθρωποι δοκιμάζουν με κάθε τρόπο κάθε μορφής επιθυμία και είναι ακορέστος κορεσμένοι. Ακορέστος κορεσμένοι. Ακορέστος απ' αχόρτας αχόρτασμένοι. Και είναι γνωστό
ότι ο άνθρωπος χορταίνει χωρίς να χορταίνει, που σημαίνει αηδιάζει και την ίδια ώρα επιθυμεί επανάληψη των όσων κάνει, ζητώντας καινούριους τρόπους ικανοποιήσεως της επιθυμίας του. Έτσι στην εποχή μας, παιδιά, η παρθενία κλεβάζεται, η εγκράτεια θεωρείται βλακεία. Τι θα πει, λέει, εγκρατής άνθρωπος, βλάκας είσαι και δεν κάνεις και δεν κάνεις, δεν διασκεδάζεις τη ζωή σου, δεν χαίρεσαι τη ζωή σου, σαν να είναι αυτό η χαρά της ζωής, να λατρεύεις αυτό το είδωλο. Οι διαστροφές διαφημίζονται αδιάντροπα, τόσο αδιάντροπα. Έτσι κανείς να ακούσει κάποτε ένα διήγημα από το ραδιόφωνο, ένα λογοτέχνημα, να ακούσει μια θεατρική σκηνή, ένα κάτι, να πάρει ένα βιβλίο να διαβάσει, ανύποπτα ότι εκεί μέσα μπορούσε να έχει κάτι βρώμικο, και να ακούσει πράγματα που κάποτε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τα πούμε, γιατί θα κοκκινίζαμε. Αυτός ο κόσμος είναι που σήμερα ειδωλοποίησε τη σάρκα, ειδωλοποίησε το σεξ και αυτοκαταστρέφεται. Αυτό είναι το είδωλον του σεξ. Αλλά έχουμε και το είδωλον, ένα άλλο είδωλον τώρα, το είδωλον της επιστήμης και της τεχνικής. Ο άνθρωπος λέγει, α, το είπε η επιστήμη. Άμα του πεις το Ευαγγέλιο λέγει αυτό, α, η επιστήμη λέγει αυτό. Μάλιστα, να έρθω στον φροηδισμό του προηγουμένου θέματος. Άμα του πεις ότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, ο Θεός, ο κατασκευαστής μας, μας λέγει ότι πρέπει να είμαστε εγκρατείς, ότι η ανηθικότητα, η πορνεία, δηλαδή η κατάσταση, η ανήθικη πρωτού γάμου, δεν επιτρέπεται. Α, η επιστήμη της ψυχολογίας, η επιστήμη της βιολογίας, η ιατρική επιστήμη, α, λέγει ότι θα αρρωστήσεις, ότι θα πάθεις τούτο και εκείνο. Δηλαδή στην πραγματικότητα παραμερίζουμε οτιδήποτε, παραμερίζουμε το Λόγο του Θεού για να στήσουμε το είδωλο της επιστήμης και της τεχνικής. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος στέκεται με δέος, με φόβο μπροστά στα έργα των ιδίων των χειρών του και θαυμάζει και προσκυνά για να ελπίζει την ευτυχία του από τα κατασκευάσματα των ιδίων των χεριών του. Αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν έχει πια ανάγκη από το Θεό. Αφού η τεχνολογία, αφού η επιστήμη του εξασφαλίζει εκείνο που κάποτε ζητούσε στην προσευχή του, τη θεραπεία, Θεέ μου κάνε με καλά, γιατί να το ζητήσει αυτό, λέγει ο σύγχρονος ειδωλολάτρης, γιατί να το ζητήσω από το Θεό, δεν μου χρειάζεται ο Θεός, πηγαίνω στο γιατρό και με κάνει καλά. Μέσα όμως, παιδιά, εις αυτήν την αφάνταστα αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των κομπιούτερς και των πυράβλων, ξεπετιέται η αγωνία του ανθρώπου, ξεπετιέται το άγχος του ανθρώπου, ξεπετιέται η αίσθηση της ανασφαλείας του για ένα πυρηνικό όλεθρο. Λέγει κάπου ο Θεός ηρωνευόμενος τους Εβραίους, τώρα λέγει που προσκυνούσατε τα είδωλα και αισθάνεστε ότι οι εχθροί σας σας χτύπησαν την πόρτα της πατρίδος σας, ας έρθουν οι θεοί σας εκείνοι που λατρεύατε να σας σώσουν. Ας έρθουν. Θα λέγαμε λοιπόν εδώ, ας έρθουν τα είδωλα της τεχνικής, της τεχνολογίας και της επιστήμης να μας σώσουν από έναν πυρηνικό όλεθρο. Τρέχουμε σαν τις σουσουράδες από ανατολή σε δύση και από βορρά σε νότο, η πολιτική όλων των κρατών, σαν σουσουράδες τρέχουμε να μιλάνε για ειρήνη, για ειρήνη, να εξασφαλίσουμε ειρήνη. Η ειρήνη δεν υπάρχει.
Αν δεν βάλουμε μυαλό να γκρεμίσουμε αυτά τα είδωλα, η ειρήνη δεν υπάρχει. Και θα έρθει κατά ηθική συνέπεια ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, όπως ήρθε και ο δεύτερος και όπως ήρθε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και ο πρώτος, ο δεύτερος ήταν φοβερότερος του πρώτου. Και ο τρίτος θα είναι απιθανός, απίθανα φοβερότερος του δευτέρου. Γιατί? Γιατί επιμένουμε να διατηρούμε τα είδωλα της τεχνολογίας, το είδωλο της τεχνολογίας και της επιστήμης. Να προχωρήσουμε σε άλλους χαρακτηρισμούς. Ας πω ακόμη ένα. Σας είπα από τα στημένα είδωλα της εποχής μας. Στις πλατείες μας αυτά και στις καρδιές μας. Είναι παιδιά το είδωλο του αθλητισμού και προπαντός του ποδοσφαίρου. Μόλις έφτασα στη Λάρισα, σε ένα σημείο που ήμουν εδώ, από ένα ανοιχτό παράθυρο του ενός σπιτιού, ξεχυνόταν, πώς λέγεται αυτός που λέει, τα περιγράφει το ποδόσφαιρο, πώς το λένε, ο σπίκερ. Τι θα πει σπίκερ? Είναι ελληνική η λέξη αυτή? Πάντως δεν είναι ελληνική. Όπου σε λίγο δεν θα μιλάμε ελληνικά, ξέρετε. Πρέπει να σας το πω και αυτό. Άλλη πληγή αυτή. Ας είναι. Το ποδόσφαιρο. Ο Θεός ποδόσφαιρο. Γενικά ο Θεός αθλητισμός. Προπαντός το ποδόσφαιρο. Τι να πει κανένας εδώ για το ποδόσφαιρο? Μια πορεία την περασμένη φορά μας έκανε να πούμε μερικά πράγματα. Παιδιά, θα πω πάλι ξανά. Υπάρχει το βάναυσο και αντιφυσιολογικό ρεκόρ που σκοτώνει τους πρωταθλητές. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει. Καλή η άθληση, αλλά ποτέ το ρεκόρ. Ακόμη μην ξεχνάμε κάτι άλλο. Ότι υπάρχει η δίψα της τύχης, του τζόγου, το προπό. Τι είναι το προπό? Τι είναι το προπό, παιδιά? Δεν είναι παρά η μοίησή μας στην, θα λέγαμε, στην τύχη. Δηλαδή να κερδίσουμε χρήματα. Έτσι βλέπει κανένας ένα περίεργο φαινόμενο. Ολόκληρη η πόλη που έχει μία ποδοσφαιρική συνάντηση ξεχύνεται στο γήπεδο. Χιλιάδες άνθρωποι στο γήπεδο. Βεβαίως με επιδερμικά ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει βάθος. Χιδαία γλώσσα, βάρβαρα αισθήματα. Βλέπει κανείς αυτό το, πώς σου λέει πάλι αυτούς, κάτι χούλιγκανς, ε? Χούλιγκανς. Να κρατάνε αλυσίδες και να χτυπούν τους άλλους θεατές όταν υποτεθεί η ομάδα τους δεν ενίκησε. Αυτή η βαναυσότης, η βαρβαρότης θυμίζει, δεν ξέρω, θυμίζει αρχαία αμφιθέατρα, ρωμαϊκά αμφιθέατρα, εκεί που γίνονται οι ταυρομαχίες και οι θηριομαχίες. Αυτό θυμίζει και αυτό λέγεται πολιτισμός. Αυτό λέγεται χριστιανική, ότι είμαστε χριστιανικοί λαοί. Είναι ακατανόητο πράγμα, παιδιά. Στήσαμε, σας είπα, το είδωλον του αθλητισμού και δι' του ποδοσφαίρου. Για όλα αυτά γράφει ο Άγιος Κύριλλος, παρότι στην εποχή του μέσα τετάρτου αιώνος δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο, υπήρχε όμως το πνεύμα αυτό του αθλητισμού και γενικά του τζόγου. Ήταν οι υποδρομίες τότε, οι οποίες υποδρομίες βεβαίως δεν ήταν κάτι καινούριο. Λέγει εκεί στην κατήχησή του τη μυσταγωγική ο Άγιος Κύριλλος, στην πρώτη του κατήχηση λέει το εξής: φεύγε κατά υποδρομίας μακριά, θα λέγαμε σήμερα, από τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Το εμανές θέαμα, κοιτάξτε χαρακτηρισμό, το εμανές θέαμα, το μανιακό θέαμα, κάνει τους ανθρώπους, τους θεατές, μανιακούς, τρελούς. Και ψυχάς εκτραχυλίζων, που εκτραχυλίζει τις ψυχές, τις κάνει βάναυσες τις ψυχές. Είδατε πώς μιλούν οι άνθρωποι εκεί μέσα? Είδατε πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι εκεί μέσα? Βάναυσα, βάρβαρα. Ταύτα γαρπάντα πομπή εστί διαβόλου. Γιατί όλα αυτά αποτελούν την πομπή του διαβόλου που υποσχεθήκαμε στο βάπτισμά μας ότι απαρνούμεθα και αποπτυσσόμεθα. Γι' αυτό, παιδιά,
παραγγέλει το Πνεύμα το Άγιον. Γενικά, ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, λέει στο Δευτερονόμιο ο Θεός. Δεν θα κάνεις τον εαυτό σου είδωλο το προσκυνάς. Τίποτα δεν θα κάνεις είδωλον. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην 1η προς Κορινθίους 10-14, φεύγετε από της ειδωλολατρίας, ως φρονίμης λέγω. Μιλάω σε φρονίμους ανθρώπους. Αν έχετε μυαλό, μακριά από την ειδωλολατρία. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης στην 1η του επιστολή 5,21 λέγει, τεκνία φυλάξατε εαυτούς από τον ειδώλον. Παιδάκια, φυλάξατε τον εαυτό σας από τα είδωλα. Και εγώ θα σας έλεγα, παιδάκια, μια που κάνουμε τα θέματα μας σε νέα παιδιά, παιδάκια, φυλάξατε τους εαυτούς σας από τα είδωλα, τα ποικίλα είδωλα. Θα επαναλάβει ο Απόστολος Παύλος, μη συναναμίγνηστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης. Το ότι ούτω μη δε συναισθεί, ούτε να τρώτε μαζί του με έναν τέτοιον άνθρωπο. Μη πλανάστε, συνεχίζει να λέει στην προσκοριδίους 1,6,9. Μη πλανάστε, μην έχετε πλανεμένη αντίληψη. Ειδωλολάτρε, βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσουσι. Οι ειδωλολάτρε δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Το δε βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει, τις δε ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, όλοι εκείνοι που μετέρχονται το ψεύδος, όχι το ψεύδος με την έννοια λέγω ψέματα, αλλά όλα αυτά που είναι ψέματα, διότι τι είναι ειδωλολατρία, ένα ψέμα είναι. Τις δε ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, το μέρος αυτών, η μερίδα τους, ο τόπος τους, η θέση τους, εν τη λίμνη δικαιωμένη, εν πυρή και θείο, ο εστίν, ο θάνατος, ο δεύτερος. Η θέση τους είναι, λέγει, εις την αιωνία κόλαση. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, παιδιά, αυτά τα στημένα είδωλα πρέπει να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Θυμόσαστε οι τρεις παιδες. Δεν προσεκίνησαν τα είδωλα. Τρεις παιδες, τρεις νεαροί, τρία παιδιά, πιστοί στο Θεό, στη Βαβυλώνα. Δεν προσεκίνησαν τον Θεό που έστησε εκεί ο Ναβουχοδονόσορ για να προσκυνηθεί από όλους τους λαούς που είχε κατακτήσει. Και όλοι έπεσαν να προσκυνήσουν, αυτοί όχι. Τους πέταξαν στο καμίνι, αλλά έμειναν ανέπαφοι. Τους γλίτωσε ο Θεός. Σήμερα, παιδιά, ζούμε σε ένα καμίνι, στο καμίνι της ειδωλολατρίας. Ας προσέξουμε, εκείνοι που θα πούν δεν θα προσκυνήσουμε τα είδωλα, δεν θα πάθουν τίποτε. Λέει ο Κύριος, μια τρίχα το κεφάλι του δεν θα πάθει τίποτε. Και πράγματι τότε οι τρεις εκείνοι νέοι, ούτε μια τρίχα της κεφαλής των δεν κάηκε από τη φωτιά, την αισθητή φωτιά του καμινιού. Παιδιά, όρθιοι, όρθιοι στην εποχή μας, σε αυτούς τους δυσκόλους καιρούς, για να μείνουμε μακριά από την προσκύνηση των ειδώλων. Υπάρχουν όμως και άλλα βαριά είδωλα, πολύ βαριά είδωλα, ασήκωτα είδωλα, που πάνε κάποιοι που θα ήθελαν ιδιαίτερο να τα προσκυνούν. Γι' αυτά θα μιλήσουμε στα προσεχή μας μαθήματα.